Του αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σειρά μεσητικές προσευχές, μεσητική προσευχή. Θα διαβάσουμε τη σελίδα 851 από το 6ο κεφάλαιο και από το 7 εδάφιο. Σίγμα ταφ κεφάλαιο, 7 εδάφιο, σελίδα 851. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε όσοι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θέλουσιν εισακουστεί. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο ποτήρ σας, τίνον έχετε χρίαν πριν συζητήσετε παρά αυτού. Ούτε λοιπόν να προσεύχεστε εσείς. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημάς σήμερον, και συγχώρησον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε στους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Διότι αν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και σε εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε ως υποκριτές κυθροποί, διότι αφανίζουν στα πρόσωπα αυτών για να φανώσει στους ανθρώπους ότι νηστεύουσιν. Αλήθεια σας λέγω ότι έχουν ήδη των μισθών αυτών. Συ όμως όταν νηστεύεις, άλυψον την κεφαλήν σου και νύψον το πρόσωπό σου, δια να μη φανείς εις τους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον Πατέρα στον εν το κρυπτό, και ο Πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, θέλεις η ανταποδόση εν το φανερό. Αμήν. Τρία πράγματα λοιπόν είναι αυτά που ο Χριστός παραγγέλει στους μαθητάς του να κάνουν εν το κρυπτό. Το πρώτο είναι η ελεημοσύνη. Όταν εν το κρυπτό ελεείς, ο Λόγος του Θεού λέει, δανείζεις εις τον Κύριο, και εφόσον είναι εν το κρυπτό η ελεημοσύνη σου, το βέβαιο είναι ότι ο Πατέρας σου βλέπων εν το κρυπτό θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Το δεύτερο είναι η προσευχή σου, η προσωπική σου, η κατηδίαν στο ταμείο σου. Δεν είναι για να μη σε εμποδίζουν, και αυτό είναι, αλλά αφού μπεις μέσα και κλείσεις την πόρτα, τότε εκεί κανένας δεν σε βλέπει, κανένας δεν σε ακούει, και το καλό θα είναι και κανένας δεν μην ξέρει ότι μπήκες να προσευχηθείς, για να είναι πραγματικά εν το κρυπτό, με τη βεβαιότητα και την ελπίδα του Λόγου του Θεού, ότι εκεί θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας ο αποκαλυπτόμενος εν το κρυπτό, θα ακούσει τι λες, ο Ιησούς Χριστός που θα είναι δίπλα σου εξάπαντος θα μεσητεύει για σένα προς τον Πατέρα από τον ουρανό, και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, εάν μάλιστα σε έχει βαφτίσει και ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, θα υπέρ μεσητεύει με στεναγμούς αλαλήτους για τις προσευχές σου προς τον Πατέρα, γιατί εμείς δεν ξέρουμε πώς και τι να προσευχηθούμε, αλλά εκείνος που ξέρει τα πάντα είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας, που και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, που προσεύχεται με στεναγμούς αλαλήτους για μας κατά το φρόνημα του Θεού και όχι κατά τη γνώμη τη δική μας. Όμως υπάρχει και εκτός από την προσωπική προσευχή, υπάρχει και η προσευχή η μαζική, η ομαδική. Δηλαδή πρώτα-πρώτα η οικογενειακή προσευχή, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το σπίτι που δεν έχει οικογενειακή προσευχή χάνει. Γιατί και στην οικογενειακή προσευχή, ιδιαίτερα όταν προσεύχεται ο άντρας και η γυναίκα, που δεν είναι δύο αλλά είναι ένα, ταυτόχρονα δε είναι και δύο και συμφωνούν για μερικά πράγματα, για πολλά πράγματα ενώπιον του Πατέρα, τότε ό,τι ζητήσουν θα το λαμβάνουν. Ό,τι ζητήσουν. Και εδώ πάλι στην οικογενειακή προσευχή, με ή χωρίς τα παιδιά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κρυπτό. Δεν ανάγκη να ξέρει η γειτονιά, ούτε οι αδερφοί, ούτε κανένας.
ότι εσείς έχετε προσδιορίσει, μάλιστα είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίζετε και επίσημη ημέρα προσευχής οικογενειακά και ή δυνατόν και επίσημη ημέρα νηστείας, για να φέρετε όχι μόνο το παρόν σας στον Κύριο, δηλαδή αυτά τα ζητήματα και τα αιτήματα και τα προβλήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν τώρα, αλλά να φέρετε και τα μελλοντικά σας, τα οποία μερικά ξέρετε, τα περισσότερα δεν τα ξέρετε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει οικογενειακή προσευχή. Να μαζευτείτε σαν ένα, γιατί η προτροπή του Κυρίου μας και η προσευχή του Κυρίου μας είναι «Πάτερ, κάμε αυτή να είναι εν», όπως εμείς οι δυο είμαστε ένα, και αυτή να είναι ένα. Και αυτό ισχύει βασικά σε όλα βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο ισχύει στην προσευχή. Να υπάρχει συμφωνία, καθώς λέει η Γραφή, αν δύο ή τρεις συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν έτοιμα στον Πατέρα τους στον ουράνιο, έτοιμα στον Πατέρα τους στον ουράνιο, το βέβαιο είναι ότι ο Πατέρας θα απαντήσει και μάλιστα θα κάνει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που νοούμε ή ζητούμε κατά την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργεί μέσα μας. Είναι λοιπόν συγκλονιστική, είναι κανόνη η προσευχή οικογενειακή. Είτε σύζυγος και σύζυγος, άντρας και γυναίκα, είτε ακόμη καλύτερα, όχι το ένα ότι αποκλείει το άλλο, και τα δύο, αλλά και η οικογενειακή προσευχή. Αφού προηγούμενα συζητήσετε, συμφωνήσετε, γιατί πρέπει να συμφωνείτε όταν προσεύχεστε. Τι θα ζητήσετε, τι θέλετε, εξομολογηθείτε μεταξύ σας τα λάθη σας, όπως ακριβώς κάνουμε όταν ο άνθρωπος μπαίνει στο ταμείο του. Τακτοποιεί όλες τις εκκρεμότητες. Εξομολογείται. Μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό. Να μην τα πούμε αυτά που είπαμε την περασμένη Πέμπτη. Τώρα όμως για την ομαδική προσευχή και μιλάμε για αυτή τη στιγμή για την οικογενειακή προσευχή. Είτε, ξαναλέω, άντρας και γυναίκα, είτε όλοι μαζί, που είναι και το καλύτερο. Χωρίς όμως να αποκλείεται το πρώτο από το δεύτερο. Πρώτα συζητάμε. Τι είναι τα θέματα, δεν μπαίνουμε μέσα προετοίμαστοι. Μετανοούμε και ζητάμε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Δεν μπαίνουμε μέσα τσακωμένοι ή με διαφωνίες. Δεν θα ακουστεί η προσευχή μας και εμείς δεν μπαίνουμε για πλάκα. Μπαίνουμε για να ακούσει ο Θεός την προσευχή μας και να απαντήσει. Άρα λοιπόν τα πρώτα συνεννοούμεθα, μετανοούμε και ζητάμε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον. Και μάλιστα συζητάμε συγγνώμη ιδιαιτέρως, γιατί συνήθως δεν το κάνουμε, από τα μικρά τα παιδιά μας. Για να τα ελευθερώσουμε, για να ελευθερωθούμε, να μην υπάρχουν δεσίματα μέσα στην οικογένεια. Και αφού τακτοποιηθούμε, μετανοήσουμε όλοι μας, δηλαδή ο ένας προς τον άλλον, εξομολογηθούμε τα πτέσματά μας, τις αμαρτίες μας ο ένας προς τον άλλον, ζητήσουμε συγγνώμη και συγχωρέσουμε ο ένας τον άλλον, τότε μπορούμε να εισέλθουμε στο ταμείο μας σαν οικογένεια, πάλι στο ταμείο μας σαν ένα, σαν οικογένεια, και εκεί με τη σειρά του ο καθένας θα φέρνει την προσευχή και οι άλλοι θα λένε αμήν. Καλό είναι να αρχίζουμε χωρίς να είναι απαραίτητο, από τον πατέρα, τη μητέρα, το μεγάλο παιδί, το μικρότερο και το μικρότερο και όσα παιδιά έχουμε. Το ζήτημα είναι να προσευχόμαστε και να λέμε αμήν. Δηλαδή να συμφωνούμε, αλλά με μεγάλη προσοχή, να μην βατολογούμε, γιατί εκεί χάνεται το παιχνίδι, χάνεται η προσευχή. Δεν είμαστε πολυλογάδες, ούτε μεταξύ μας, ούτε στην προσευχή. Ταχύσεις το να ακούμε, βραδύσεις το να μιλάμε. Όταν ακούς κάποιον από την οικογένεια να προσεύχεται, να προσεύχεται, οι άλλοι βαριώνται, χασμουριώνται τελικά. Χάνεται η ευσέβεια, χάνεται η ευλάβεια. Δεν είσαι πιο πνευματικός αν προσεύχεσαι πολλή ώρα. Είσαι πιο σαρκικός αν προσεύχεσαι πιο πολλή ώρα. Προσευχόμαστε λιτά, με συγκεκριμένα αιτήματα, όχι με καλολογικά στοιχεία, και θα δούμε
την τέλεια προσευχή που διδάσκει παρακάτω ο Χριστός στους μαθητάς του, που τα έχει όλα μέσα σε λίγες γραμμές, σε λιγότερο από μισό λεπτό, και τα έχει όλα χωρίς βατολογίες, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς ανόητα λόγια, χωρίς κουραστικά λόγια. Και μάλιστα ο Κύριος μας λέει, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί. Οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν το Θεό βατολογούνε. Λένε και δεν σταματάνε. Γιατί νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα ακουστούνε. Δεν ακουγόμαστε με την πολυλογία μας, με την καθαρότητά μας ακουγόμαστε, τον αγιασμό μας, με την ειλικρίνειά μας. Άσε που κινδυνεύουμε με την πολυλογία μας να υπερηφανευτούμε. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι οι άλλοι πια δεν προσέχουν. Δεν μπορεί να προσέχει την προσευχή κάποιος ώρες, 10 λεπτά. Τι λες 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά λύνονται όλα τα προβλήματα. 1, 2, 3 λεπτά προσεύχει το καθένας. Έχουμε συνεννοηθεί πιο μπροστά. Ποια είναι τα ζητήματα που θα φέρουμε ενώπιον του Κυρίου. Τα έχουμε φέρει και τώρα πηγαίνουμε επίσημα, γονατιστοί, με κλειστές τις πόρτες, χωρίς να ξέρει κανείς τι κάνουμε, και προσευχόμαστε. Το να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο δεν είναι βατιλογία, γιατί εκεί δεν μιλάς εσύ, μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Άρα όταν πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου μπορούμε να προσευχόμαστε, εφόσον είμαστε μέσα σε μια οικογένεια, να μας μιλήσει ο Θεός, να μας οικοδομήσει ο Θεός, αλλά και πάλι ευσχημόνος και κατά τάξη. Και αν έχει και χαρίσματα ο Θεός, λέει θέλω πάντες να προφητεύετε και άλλοι να διακρίνουνε. Αλλά με τη σειρά ο ένας τον άλλον. Εάν δεν υπάρχει διερμηνευτής, μη μιλάς συνεχόμενα γλώσσες, μίλησε κρυφά προς το Θεό και βγάλε την, και έλα στην παρουσία του Κυρίου για να σε οικοδομήσει ο Θεός. Άρα λοιπόν η βασική παγίδα και το βασικό πρόβλημα στην ομαδική για αυτή την ώρα στην οικογενειακή προσευχή είναι η βατολογία. Άλλο δοξολογία, δοξάζουμε στο Θεό, ερχόμαστε σε κατάνοιξη, και άλλο να σε ακούν όλοι. Γυναίκα σου, τα παιδιά σου, και εσύ να προσεύγεις, να προσεύγεις, να προσεύγεις, αρχίζουν να γασμουριώνται. Χαθεί η παρουσία του Θεού. Και μπαίνουμε να προσευχηθούμε και πάει η παρουσία του Θεού. Λέει όμως κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με τους εθνικούς, που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα ακούγονται, γιατί εξεύρει ο Πατέρας ο ουράνιος τίνων ακριβώς πραγμάτων έχετε ανάγκη πριν συζητήσετε παρά αυτού. Άρα δηλαδή δεν χρειάζεται η προσευχή. Αυτό μας λέει. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, τη γραφή δεν τη διαβάζουμε. Ναι μεν κατά γράμμα γιατί είναι θεόπνευση, αλλά προσπαθούμε να πάρουμε το μήνυμα που λέει. Εάν το, όπως το λέει το πάρω, διότι εξεύρει ο πατέρας σας τίνον έχετε χρήμα πριν συζητήσετε αυτό. Άρα εφόσον ξέρει, γιατί να προσευχηθώ. Όχι, δεν πάει στο γιατί να προσευχηθώ. Γιατί να μην βατολογώ. Εκεί πάει. Η προσευχή είναι απαραίτητη γιατί μας φέρνει σε επαφή με το Θεό. Ανοίγουμε την καρδιά μας στο Θεό. Και η προσωπική και η ομαδική, η οικογενειακή εν προκειμένου προσευχή είναι απαραίτητη. Ανοίγει ο ουρανός, μας ακούει ο ουρανός. Μπορεί να ξέρει ο Θεός τα αιτήματά μας, αλλά όμως πρέπει να του τα πούμε απαραίτητος, γιατί είναι γραμμένο «ετείτε και θέλει σας δοθεί». Κρούεται πώς, με την προσευχή, τη δέηση, την ηκεσία. Κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Όμως ο Απόστολος Ιάκωβος περιγράφει το αντίθετο της προσευχής. Επιθυμείτε και δεν έχετε. Φωνεύετε και φθονείτε, αλλά δεν μπορείτε να πετύχετε. Δηλαδή επιθυμώ αλλά δεν έχω.
και οδηγούμε να φθονώ και να φωνεύω ακόμη. Τι σημαίνει φωνεύω? Είναι μισώ τον αδελφό μου. Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Και δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτα. Δηλαδή, όταν προσεύχεσαι και δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα, απογοητεύεσαι, απελπίζεσαι, δεν με ακούει ο Θεός, κοιτάς τον άλλον που τον ακούει ο Θεός, ακριβώς όπως ο Κάιν τον Άβελ. Κοιτάς τον άλλον που τον ακούει ο Θεός, ο Κάιν κοίταξε τον Άβελ, τον ζήλεψε, τον φθόνησε, τον μίσησε, άρα ανθρωποκτόνος, και τον σκότωσε μετά. Γιατί? Δεν ακούστηκε η προσευχή του. Ενώ το Άβελ ακούστηκε. Και εξηγεί. Στη συνέχεια μάχεστε, αγωνιζόσαστε, πολεμάτε με όλες τις δυνάμεις, αλλά δεν έχετε. Ξέρεις, θα πει να μάχομαι, να πολεμάω και να μην έχω. Τι να μην έχω? Ό,τι ζητάς, ό,τι θέλεις. Αγωνίζομαι, πολεμάω, αλλά δεν έχω. Γιατί? Διότι δεν ζητείτε. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος επιθυμεί και δεν έχει, αγωνίζεται και δεν πετυχαίνει, μάχεται και πολεμάει και δεν καταφέρνει τίποτα, τότε σταματάει να ζητάει. Σταματάει να ζητάει. Και τέρμα η προσευχή. Γιατί όμως? Και εξηγεί. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε για να δαπανίστε στα σιδονά σας. Άρα λοιπόν να προσέχουμε τι ζητάμε. Όχι να ζητάμε με σκοπό την καλοπέρασή μας. Δεν θα μας απαντήσει ο Θεός και θα αρχίσουμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Να ζητάμε, να μην λαμβάνουμε, να φθονούμε, να ζηλεύουμε. Ο Κάιν γιατί δεν εισακούστηκε? Γιατί έδωσε, όχι από τα πρωτογεννήματά του, δεν θυσίασε, έδωσε εκεί ό,τι βρήκε και περίμενε να το απαντήσει ο Θεός. Κακό ζήτησε. Και γιατί ζήτησε κακός? Γιατί έδωσε εύκολα για να ικανοποιήσει τις ειδονές του. Είναι σαν και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ θεμέλι έθεσα και άλλο θεμέλιο δεν δυνατεί να δοθεί παρά μόνο ο Χριστός, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρει κανείς πώς οικοδομεί, πώς προσεύχεται, πώς ζητάει, τι ζητάει. Εάν οικοδομεί με χόρτα, καλάμια και ξύλα, που δεν έχουν κόστος, δεν θυσιάζεις και τίποτα. Καλάμια βρίσκεις στο δρόμο, χόρτα βρίσκεις στο δρόμο και ξύλα βρίσκεις το εύκολα. Και οικοδομείς. Αλλά αυτή η οικοδομή δεν στέκει. Αν δεν έχει κόστος. Αν όμως οικοδομείς με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους που κοστίζουν, θυσιάζεις. Άλλο να θυσιάσεις το πολύτιμο μύρο που θυσίασαν οι γυναίκες, οι πιστές που πλησίασαν το Θεό, και άλλο να θυσιάσεις ένα ποτήρι νερό, που και αυτό έχει την ανταμοιβή του, γιατί έχει κόπο. Άρα εκείνο που έχει σημασία είναι πώς προσευχόμαστε και τι θυσιάζουμε, γιατί η προσευχή μας τι είναι? Μια θυσία. Και πρέπει να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα στο Θεό. Άρα πρέπει να πουλήσουμε για να αγοράσουμε. Πρέπει να δώσουμε. Ο χριστιανισμός έχει κόστος. Το να ζεις χριστιανικά έχει κόστος. Αλλά το να ζεις μη χριστιανικά έχει μεγαλύτερο κόστος χωρίς αποτέλεσμα. Χριστιανικά έχει κόστος, αλλά παίρνεις ανταμοιβή από το Θεό. Ο μη χριστιανός νομίζει ότι δεν έχει κόστος, αλλά έχει μεγαλύτερο κόστος, γιατί τα παίρνει όλα ο διάβολος. Ενώ όταν έχει προσευχόμαστε στον Χριστό με θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, έχει κόστος, αλλά η ανταπόδοση είναι πολύ μεγαλύτερη. Η Βασιλεία του Θεού ομοιώθη με άντρα έμπορο, ο οποίος βρήκε θησαυρό μέσα σε ένα χωράφι. Δεν μπορούσε να τον πάρει. Για να τον πάρει πήγε και πούλησε όλα όσα είχε. Και όλα όσα είχε ήταν μικράς αξίας. Αλλά όλα όσα είχε, και πήρε το να
τεράστιας αξίας θησαυρό, γιατί αγόρασε τον αγρό. Είναι λοιπόν ανάγκη όταν προσευχόμεθα να προσφέρουμε στο Θεό θυσία ζώσα τον εαυτό μας. Να οικοδομούμε με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολυτίμους. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα να ταπεινωθείς. Μετά να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Αυτά είναι το χρυσάφι, το ασήμι, που έχει κόστος. Δεν είναι εύκολο να ταπεινωθείς και να πεις «έκανα λάθος, συγχώρεσέ με, σε σένα ήμαρτον μόνο Κύριε». Και να ακούν και τα παιδιά σου και να ακούει η γυναίκα σου. «Έκανα λάθος, εγώ φταίω». Μετά, αφού έκανα λάθος και εγώ φταίω, μετά πάλι θυσία, «θα επανορθώσω, ό,τι μπορώ θα κάνω». Έχει κόστος η επανόρθωση. Και άλλα πολλά μέσα από αυτά που λέει η Γραφή, τα οποία έχουν κόστος και πρέπει να τα προσφέρουμε στο Θεό για να είναι βάρεστη η προσευχή μας. Έπειτα, τους άλλους μέσα στην κοινή προσευχή πρέπει να τους βλέπεις σαν αφεντικό σου και εσύ να τους πλησιάζεις σαν υπηρέτης. Να τους υπηρετήσεις, να τους υπηρετήσεις με ταπείνωση για να μάθουνε, για να διορθώσουν τις απόψεις τους, για να καταλάβουνε, για να μαλακώσει η καρδιά τους, για να σε συγχωρέσουνε, για να τους συγχωρέσεις. Να τους υπηρετήσεις. Κυβερνώντας τον άλλον δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Διδάσκοντας τον άλλον κανένα αποτέλεσμα. Η πρόθεση λοιπόν είναι πως πλησιάζεις τον αδελφό σου στην καινή προσευχή για να μπορέσει μετά να πλησιάσει και το Θεό σωστά. Αλλά η καινή προσευχή δεν είναι μόνο η οικογενειακή, που είναι απαραίτητη, αδελφή. Απαραίτητη. Αλλά είναι και η εκκλησιαστική προσευχή, η οποία πρέπει και αυτή να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Μια εκκλησία να είμαστε ένα. Η εκκλησιαστική προσευχή μπορεί να είναι σε ένα σπίτι που να μαζεύονται 5, 10, 20 αδελφοί και προσεύχονται. Αν δεν υπάρχει ενότης πνεύματος και ενότης πίστεως, η προσευχή χαλάει. Ένας να μπει μέσα που να είναι άλλου πνεύματος, διαλύεται η προσευχή. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού είναι ευαίσθητο. Να γονατίσω, να προσευχηθώ με σένα, να μη σε χωνεύω και να μην με χωνεύεις, πώς θα έρθει ο Θεός? Πώς θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο? Πάμε να τα φέρουμε ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό πριν να ακόμη προσευχηθούμε σε οποιαδήποτε προσευχή εκκλησιαστική, είτε μικράς εμβέλειας, δηλαδή είναι σε μια γειτονιά, και εδώ μπορώ να πω ότι έχει κάνει έλεος ο Θεός τώρα και σε διάφορες γειτονιές, από την Εκκλησία μας γίνονται προσευχές. Γίνεται προσευχή στο Καματερό, γίνεται προσευχή στα Πατήσια, γίνεται προσευχή στη Φιλοθέη, γίνεται προσευχή στο Μενίδη, όχι στο Καματερό, το είπαμε. Και στο Μενίδη. Και στο Μενίδη γίνεται προσευχή στο Πολυδέντρι. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Αλλά για να έχει αποτέλεσμα η προσευχή και να μην είναι χάσιμο χρόνο, είναι φοβερό να χάσουμε το χρόνο, να πηγαίνουμε και να χάνουμε το χρόνο μας. Δεν μας περισσεύει, πρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Άρα λοιπόν, για να μην είναι χάσιμο χρόνο, πρέπει να υπάρχει ενότητα πίστεως και ενότητα πνεύματος. Εάν δεν υπάρχει ενότητα πνεύματος και είναι άλλου πνεύματος, τσάμπα προσευχόμαστε. Αν δεν υπάρχει ενότητα πίστεως και υπάρχουν άλλες διδασκαλίες, τζάμπα προσευχόμαστε. Δεν λέω τώρα σε κάποιες μικρές διαφωνίες, μιλάμε για βασικές διδασκαλίες. Τζάμπα προσευχόμαστε. Πρώτον λοιπόν, να μην βατολογούμε, γιατί όσο και ενότητα να υπάρχει, εμείς οι ίδιοι καταστρέφουμε την προσευχή. Την καταστρέφουμε όμως. Την καταστρέφουμε, γιατί κανείς δεν λέει αμήν στο τέλος. Και ύστερα, βασικότατο να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με οποιονδήποτε απέναντί μας, με ταπείνωση όμως να τον πλησιάσουμε.
για να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας. Γιατί αν υπάρχει υπερηφάνεια, αν υπάρχει σκληρότητα, αν υπάρχει τη σκληρότητα, τη βλέπεις στα μάτια. Στα μάτια σου, στα μάτια του άλλου. Δεν κρύβεται, γιατί τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Όταν τον βλέπεις τον άλλον και είναι σκληρός, είναι έτσι. Κοίτα στον καθρέφτη, θα δεις πως είσαι όταν είσαι σκληρός. Τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου, με τον άλλον. Εγώ ευτυχώς έχω τη γυναίκα μου και μου ρίχνει κλωτσές, με σκουντάει. Δηλαδή πρέπει να είμαστε απαλοί και τρυφεροί. Πρέπει να μην έχουμε σκληρότητα μέσα μας. Με σκληρότητα δεν μας ακούει ο Θεός, δεν μας πλησιάζει ο Θεός. Θα μου πεις, είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι, γι' αυτό και κάνουμε λάθη, αλλά και γι' αυτό μετανοούμε, διορθωνόμαστε, επιστρέφουμε στο Θεό. Δεν τα κρατάμε μέσα μας. Όταν κρατήσεις μέσα σου ρίζα πικρίας, θα γίνει δέντρο. Μεγάλο δέντρο, θα βγάλει πολλά κλαριά και θα βγάλει και πολλούς καρπούς. Μία μικρούλα ρίζα πικρίας να κρατήσεις. Γι' αυτό κάθε βράδυ, πριν κοιμηθούμε, λέει η Γραφή, πριν κοιμηθούμε, θα βγάζουμε τον παροργισμό μας. Θα τακτοποιούμε θα με τον Κύριο και με τους αδερφούς μας όσο το αφημών. Ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Μπορείς να κοιμηθείς και να έχεις πίκρα μέσα στην καρδιά σου ή ρίζα πικρίας ή παράπονο. Τι ύπνο θα κάνεις. Μαύρο και άραγνο ύπνο θα κάνεις. Και επικίνδυνο. Πριν κοιμηθούμε λοιπόν κάνουμε μια ωραία τακτοποίηση, ένα ωραίο μπάνιο, να καθαριστούμε από τις βρωμιές της ημέρας, πνευματικό εννοώ, με το αίμα του Χριστού. Αγιαζόμαστε, καθαριζόμαστε. Αν έχουμε πρόβλημα με την οικογένεια, τακτοποιούμεθα. Δεν παίζουμε με τα πνευματικά. Δεν παίζουμε το χριστιανό. Ο Θεός να μας φυλάει να είμαστε χριστιανοί. Αλλά πάντοτε ισχύει το όσο το αφημών. Αλλιώς μη μιλάς. Σήμερα είχαν έρθει κάτι παιδιά και ήταν στενοχωρημένα για μια στιγμή. Γιατί μου είπε και του είπα, «Ρε μη μιλάς». Τι ωραίο είναι να ακούμε αυτή τη λέξη πάντοτε στα αυτιά μας. Μη μιλάς. Άμα δεν μιλάς, ο άλλος θα λέει, θα σταματήσει. Και θα του φτιάξει και ο Θεός την καρδιά αργότερα και θα γίνουν όλα καλά. Αν όμως μιλάς, μιλάει αυτός, απαντάς εσύ, δεν θα τελειώσετε ποτέ. Θα ξενυχτήσετε και θα φύγετε και θυμωμένοι. Μη μιλάς. Το πες μια φορά, τέλειωσε. Δεν συμφωνούμε. Δύο άνθρωποι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το πιθανότερο αν δεν συμφωνούμε, εγώ λέω έτσι και ο άλλος λέει έτσι. Μάλιστα. Το πιθανότερο είναι να υπάρχει κάποιο τρίτο που ο Θεός μας το έχει φυλάξει για να μας το μάθει. Αλλά και αν έχεις εσύ δίκιο, ας το να το δώσει ο Θεός να το καταλάβει. Που ξέρεις αν έχει ο άλλος δίκιο και ας το δώσει ο Θεός σε να το καταλάβεις. Μη γίνεστε, λέει, πολλοί διδάσκαλοι, γιατί θα βρεθείτε σε μεγάλη κατάκριση. Δεν μπορούμε λοιπόν να προσευχόμεθα με εκκρεμότητες. Να είμαστε ταχείς εις το να ακούμε και βραδείς εις το να μιλάμε. Όχι, δεν θα εκφράζουμε τη γνώμη μας, την άποψή μας, αλλά δεν θα επιμένουμε. Εγώ νομίζω έτσι, αυτό θεωρώ, γυναίκα μου, άντρα μου, παιδιά μου, περιμένω να δούμε ο Θεός τι θα κάνει. Μη χάνουμε, αδερφοί αγαπητοί, ποτέ στη ζωή μας τον προβατοειδή χαρακτήρα μας. Το πρόβατο έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν γαυγίζει, δεν γρατζουνάει, δεν δαγκώνει, δεν θυμώνει, δεν τσακώνεται. Έχετε δει πρόβατο αν τσακώνεται? Μόνο τα κρυάρια. Ποια είναι? Τα υπερήφανα πρόβατα. Μόνο τα κρυάρια αγριεύουνε, κερατίζονται και καταστρέφουνε. Τα προβατάκια δεν τσακώνονται, δεν θυμώνουνε. Είχαμε πάει σε ένα μέρος, στην επαρχία, ήρθες και μου, τι πω, λέει, τι τράβηξα σήμερα, γιατί να τη θασεύσω ένα κρυάρι. Τι έκανε, τα γκρέμισε, λέει, όλα και έχει δύναμη. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Και ποιο είναι το κρυάρι? Ο υπερήφανος χριστιανός, που αποκτά δύναμη και νομίζει τώρα, θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία, νομίζει ότι τα ξέρει όλα, νομίζει ότι είναι ο καλύτερος, είναι σπουδαίος και άλλοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κάτσε, αδερφέ, πάει ο προβατοειδής χαρακτήρας. Πάει, δεν είσαι πρόβατο πια. Και εγώ θέλω να είμαι πρόβατο? Βέβαια. Γιατί? Για να έχω ποιμένα. Αν
Αν δεν είμαι πρόβατο, δεν έχω ποιμένα. Ο Δαβίδ τι έλεγε, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Άρα τι ήταν, πρόβατο. Γι' αυτό δεν θα στερηθώ ουδενός. Όταν ο Κύριος είναι ο ποιμένα σου, αλλά για να είναι ποιμένα σου ο Κύριος πρέπει να είσαι προβατάκι. Αν είσαι κατσικάκι, δεν μπορεί να σε κάνει καλά, του φεύγεις. Πας από εδώ, πας από εκεί. Το προβατάκι όμως τι κάνει, πάει και κρύβεται πίσω από τον ποιμένα. Του βρίσκει τα δύσκολα. Βλέπει αντιθέσεις, βλέπει τι είπα, πάω στον ποιμένα μου τον καλό, να κρυφτώ από πίσω. Και εκεί έχει μια κλίτσα ο ποιμένας που σπάει κεφάλια. Όποιον σε πειράζουν, σε ενοχλούν, σε ταλαιπωρούν, γιατί σε αγαπάει. Άρα λοιπόν, όταν προσευχόμεθα, έχουμε τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές μας, ιδιαίτερα με αυτούς που συμπροσευχόμεθα, αλλά και με όλους, για να ακουστεί η προσευχή μας. Να μην αγωνιζόμαστε και δεν πετυχαίνουμε, ζητάμε και δεν λαμβάνουμε. Και όταν ζητάμε, δεν ζητάμε για την καλοπέρασή μας, ζητάμε για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο μαθητάς, είπε, «Λάτε να σας πω εγώ πώς θα προσεύχεστε τώρα». Κοιτάξτε τώρα τι ωραία προσευχή. Γρήγορη, όμορφη, απόλυτη, τέλεια. Με αρχή, μέση, τέλος. Μελετημένη προσευχή. Όχι ό,τι μου ήρθε, μελετημένη προσευχή. Έτσι να προσεύχεστε. Πρώτον, σε ποιον απευθύνεστε. Δεν θα προσευχηθώ στον Άγιο Νικόλα, στην Παναγία τη Φανερωμένη, στο Βούδα, στο Μωάμεθ. Μιλάμε για παιδιά του Θεού. Και μόνο όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστόν, σε αυτούς ο Θεός δίνει εξουσία να είναι τέκνο Θεού. Δεν είδαμε ποτέ τον Απόστολο Παύλο να προσεύχεται στον Απόστολο Πέτρο. Ούτε κανείς από τους Αποστόλους προσευχήθηκε στον Στέφανο, τον πρωτομάρτυρα, όταν τον σκότωσαν. Ούτε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ούτε η αρχαία Εκκλησία, οι μαθητές των μαθητών, βλέπαμε να προσεύχονται σε ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι είτε ζωντανοί, είτε πεθαμένοι, δεν έχουν δύναμη. Και μάλιστα μας έδωσε ο Θεός ένα όνομα στο οποίο να προσευχόμεθα, που δεν το ξέρει μέχρι τότε ο κόσμος. Ποιο ήταν το όνομα? Πατέρας. Πατέρας. Ξέρεις, θα πει ο Θεός ο αληθινός να σε λέει παιδί μου και να είσαι και να τον λες πατέρα μου και να σε ακούει? Υπήρχε το όνομα Ιεχωβά στην Παλαιά Διαθήκη, το όνομα Παντοκράτορ και πολλά άλλα ονόματα. Με το όνομα Παντοκράτορα αποκαλύφθηκε ο Θεός στον Αβραάμ, ας πούμε. Με το όνομα Ιεχωβά αποκαλύφθηκε ο Χριστός στον Μωυσή. Τι θα πει Ιεχωβά? Κύριος των δυνάμεων, ελληνικά. Με το όνομα Αδωνάη, Κύριος ο Θεός. Με το όνομα... πολλά... είχε ονόματα ο Χριστός κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση. Ο Χριστός, λέω, ο Θεός. Όμως όταν ήρθε ο Χριστός εδώ, τους λέει, τώρα θα σας μάθω ένα καινούριο όνομα. Γιατί? Γιατί θα σας αναγεννήσω με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο, θα σας σώσω, θα σας αναγεννήσει ο Πατέρας με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο και δεν θα είσαστε πια το γεγεννημένο εκ της σαρκός που είναι σάρκα, αλλά θα είστε το γεγεννημένο εκ του Πνεύματος που είναι Πνεύμα. Θα αλλάξω την καρδιά σας, θα αλλάξω το Πνεύμα σας, θα αλλάξω τη ζωή σας, θα γίνω ο διδάσκαλός σας, θα γίνω ο καθηγητής σας. Και θα σας, κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα εμή διε μου, και θα σας πάω και στον Πατέρα. Αλλά λέτε να σας πω πώς προσευχόσαστε, σε ποιον προσευχόσαστε, σε ποιον απευθύνεστε. Στον Πατέρα σας τον ουράνιο, το παιδί σε ποιον πάει? Όταν πεινάει, όταν διψάει, όταν φοβάται, όταν χρειάζεται κάτι, στον Πατέρα του πηγαίνει. Γιατί ξέρει ότι είναι η κεφαλή του σπιτιού και η κεφαλή του Πατέρα είναι ο Χριστός. Και εμείς σε ποιον πάμε? Στον Πατέρα μας. Ποιος μας διδάσκει να πάμε στον Πατέρα μας? Ο Ιησούς Χριστός. Άρα η προσευχή μας είναι συγκεκριμένη. Καλά, δεν πιστεύετε στην Παναγία? Πώς δεν πιστεύουμε? Στον Άγιο Νικόλα πάρα πολύ. Τι πιστεύουμε? Ότι ήταν Άγιοι άνθρωποι του Θεού, ευλογημένοι, και θέλουμε να τους, και πρέπει να τους μιμηθούμε. Να γίνουμε κι εμείς Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Αλλά τι να πω,
Νίκο Τσιγκάκο, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Άγιος άνθρωπος του Θεού είναι. Και τι να πω, βοήθησέ με. Τι θα του πω, προσευχή σου στον πατέρα σου να με βοηθήσει. Άλλο αυτό. Γιατί με αγαπάει, του ζήτησα μια χάρη και ενώ προσεύχεται στο ταμείο του για όλα τα ζητήματα, θα θυμηθεί που του το είπα και θα πει: Θεέ μου, σε παρακαλώ και αυτό το Γιώργο που μου είπε, βοήθησέ τον, η Κυρία μου. Και έχει εξουσία η μεσητική μας προσευχή. Αλλά όχι σε ανθρώπους, στο Θεό. Και μάλιστα με το όνομα Πατέρα. Δεν προσευχόμαστε στον Ιεχωβά? Όχι. Που δεν το ξέρουμε, δεν μας έχει αποκαλυφθεί έτσι. Εμάς μας έχει αποκαλυφθεί ο Πατέρας του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός μας έχει αποκαλυφθεί. Ο αιώνιος Θεός που είναι Πατέρας μας. Και είναι τόσο οικία η έκφραση να σε λέει παιδί μου. Ξέρεις τι θα πει, αδερφή, να μπαίνει στο ταμείο σου και να έρχεται ο Πατέρας και να αισθάνεσαι την πατρική του αγάπη και να ακούς την πατρική του φωνή. Ή να μπαίνεις με την οικογένειά σου εν το κρυπτό, ένα όμως, και να έρχεται ο Πατέρας σας ο ουράνιος και να σας μιλάει. Εκεί είναι η δύναμη, εκεί είναι η χάρη, εκεί είναι το έλεος, εκεί είναι η αγαλία, εκεί είναι η δόξα του Θεού. Εκεί είναι η δόξα του Θεού. Εδώ δεν παίζουμε την Εκκλησία. Θέλουμε να είμαστε Εκκλησία. Ποια είναι η Εκκλησία? Ο οίκος του Θεού του Ζώντος. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Γι' αυτό απευθυνόμαστε τον Πατέρα μας στον ουράνιο με πρώτο αίτημα. Αγιαστεί το όνομά σου. Ο πρώτος μας λόγος στο Θεό είναι δοξολογία. Πόσο κράτησε αυτή η δοξολογία? Δευτερόλεπτο. Και περιέχει τα πάντα. Εγώ όταν προσεύχομαι του λέω δόξα και τούτο δόξα και εκείνο δόξα, κάτσε, 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 μου λέει ο Θεός. Περίμενε. Όχι με τα λόγια, με την καρδιά. Πες το αγιαστεί το όνομά σου με την καρδιά και φτάνει και περισσεύει. Γιατί με τα λόγια τα ξεχνάω κι εγώ. Όταν όμως πω με σταθερότητα δόξα να έχει το όνομά σου Πατέρα, είναι αρκετό. Πάμε παρακάτω τώρα. Ελθέτω η βασιλεία σου τώρα. Α, εδώ είναι πολύ σοβαρό. Πρέπει να έρθει η βασιλεία του Θεού στη ζωή μου. Και ποιος θα στείλει τη βασιλεία του Θεού στη ζωή μου? Ο Πατέρας μου ο ουράνιος. Τόσο απλά, τόσο απλά. Θεέ μου, δόξα να έχει το όνομά σου, στείλε μου τη βασιλεία σου. Κάνε να έρθει μέσα μου η βασιλεία σου και εγώ να ζω μέσα στη βασιλεία σου. Και ποια είναι η βασιλεία του Θεού? Πατέρας, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο, παρουσία του Θεού. Το δεύτερο πράγμα είναι θέλουμε τη βασιλεία σου, Κύριε. Το επόμενο, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Οπ. Τώρα δεν του λέω να κάνει το θέλημά μου. Το μεγάλο και σημαντικό λάθος που κάνουμε. Κύριε, κάνε για μένα αυτό. Όχι. Όχι. Πες μου το θέλημά σου. Ας γίνει το θέλημά σου. Όπως γίνεται στον ουρανό που δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, αντιπολιτεύσεις, αντιδράσεις. Και είναι όλα σε τάξη. Λέει λόγο και γίνεται. Πες μου το θέλημά σου, Κύριε. Ας γίνει το θέλημά σου. Δεν θέλω εσύ να μου κάνεις το θέλημά μου. Θέλω εγώ να κάνω το θέλημά σου. Θέλω στη ζωή μου το δικό σου θέλημα. Είδατε πόσο ο Χριστός βάζει με τόσο λίγα και απλά λόγια σε τάξη τα πάντα. Μη ζητάς από το Θεό να σου κάνει το χατήρι. Αλλά πήγαινε στο Θεό να του κάνεις. Αν μπορώ να εκφράζω, δεν είναι ωραία λέξη, να του κάνεις το θέλημα, να σου φανερώσει το θέλημά του. Δεν δίνουμε εντολές στον Χριστό να κάνει για μας, γιατί τότε ζητάμε για τις ειδονές μας. Περιμένουμε σαν δούλοι από τον Χριστό εντολές για να πράξουμε και ζητάμε την εντολή του. Πες μου τι να κάνω, πες μου τι θέλεις να κάνω. Φανέρωσέ μου το θέλημά σου, Κύριε.
και κάμε να λαμβάνει η χώρα στη ζωή μου μόνο το θέλημά σου. Το φοβερό λάθος που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι όλοι μας είναι ότι θέλουμε να πείσουμε το Θεό να κάνει αυτό που εμείς θέλουμε. Και εκεί λυπάται ο Θεός. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Ενώ ο Θεός τι θέλει? Να πάμε να του πούμε, δώσε μας το θέλημά σου, δώσε μας εντολή, πες μας τι να κάνουμε, Κύριε. Αμήν, αδερφοί. Πες μας τι να κάνουμε. Γεννηθεί το θέλημά σου, όπως γίνεται στον ουρανό. Στον ουρανό δεν πάνε οι άγγελοι και λένε κάνε αυτό, αλλά κάθονται προσοχή. Οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ δοξάζουν, στέκονται, όπως λέει ο Γαβριήλ στην παρουσία του Κυρίου, και είναι πνεύματα, είναι πνεύματα εις υπηρεσία των κληρονομούντων τη Βασιλεία των Ουρανών, αποστελόμενα από ποιον? Από τον Πατέρα. Αυτό θέλει ο Θεός. Να στέκεσαι, να περιμένεις εντολή και να σου πει πήγαινε. Αλλιώς πηγαίνεις όπου θέλεις και θα κάνεις μουσκέμα. Χάλια τα κάνεις. Να μας κάνει έτσι ο Θεός, αδερφοί. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Και τώρα πάμε στην καθημερινότητά μας. Όχι έτσι οι δονές μας. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και τα καλύπτει όλα. Να οι ανάγκες μου ποιες είναι. Τροφές και σκεπάσματα, λέει ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος. Αν έχετε, αρκείστε σε αυτά. Γιατί μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια εν αυταρκία. Ο χριστιανός είναι αυτάρκης. Και ελπίζει ότι ο Κύριος θα του καλύπτει όλες τις ανάγκες. Για τα επόμενα 150 χρόνια, όχι, για τη σήμερα. Ο χριστιανός ζει για τη σήμερα. Όχι ότι είναι επιπόλαιος και δεν έχει πρόνοια για την αύριο, αλλά ξέρει ότι το σήμερα είναι πάντοτε. Σήμερα είναι σήμερα, αύριο πάλι θα είναι σήμερα. Και μέχρι να έρθει ο Κύριος να με παραλάβει, σήμερα θα είναι. Αν το σήμερα εξασφαλίζεται από το Θεό, τι σε εξασφαλίζεται? Όλη η ζωή μου. Όλη η ζωή μου εξασφαλίζεται. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να εξασφαλίζεται από το Θεό, από τον Πατέρα μου που με αγαπάει με πατρική αγάπη. Τον άρτον λοιπόν τον επιούσιον δώσει μην σήμερον. Και τώρα, για να ακουστεί η προσευχή σου, συγχώρεσε εις ημάς τα αμαρτήματα ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε στους αμαρτάνοντας εις ημάς. Δεν θα ακουστεί τίποτα από όλα αυτά. Εάν δεν συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου και αν δεν συγχωρήσεις τις αμαρτίες των άλλων. Εδώ τώρα είναι το μεγάλο μυστικό και υπογραφή του Θεού. Εάν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, τότε ο Πατέρας, ο ουράνιος, θα συγχωρήσει και σε εσάς τις αμαρτίες σας. Εάν δεν συγχωρήσετε, όσο και να μετανοείτε και να επιστρέφετε, άφεση συγχώρεση δεν υπάρχει. Δεν είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί? Συγχώρεσέ με, Κύριε. Τζάμπα η προσευχή μου. Γιατί δεν έχω συγχωρέσει αυτόν? Εκείνον. Το βράδυ λοιπόν τι κάνω, είπαμε πριν πέσω να κοιμηθώ? Αποκατάσταση. Δηλαδή τους συγχωρώ όλους. Ζητάω από το Θεό να με βάλει αγάπη, να τους αγαπήσω όλους. Γιατί θέλω να κοιμηθώ και οι αμαρτίες μου να τις έχει συγχωρήσει ο Θεός. Να έχουν φύγει. Δεν θέλω να μένουν οι αμαρτίες μέσα μου και να βαγίσω στην πίστη επειδή έχασα την αγαθή μου συνείδηση. Άρα κάθε βράδυ κάνω αποκατάσταση. Στο κρεβάτι μου, στα γόνατα, στην προσευχή μου, αποκατάσταση. Φέρνω στο μυαλό μου τους ανθρώπους που με έχουν βλάψει και λέω συγχώρεσέ τους, Κύριε. Συγχώρεσέ τους. Και αφού τους συγχωρήσω όλους και δεν μπορώ να τους συγχωρήσω αν δεν τους αγαπήσω, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, τότε συγχώρεσέ με και εμένα, Κύριε, αλλά τα αμαρτήματά μου έχουν εξαφανιστεί. Και πάμε τώρα στον πόλεμό μας. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωση ημάς από του πονηρού. Το ξεχνάμε στην ολιγόλεπτη, χωρίς βατολογίες προσευχή, να ξεχνάμε τον πονηρό που μας μάχεται. Έχουμε έναν εχθρό, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος απαρχής.
θέλει την καταστροφή μας, θέλει το κακό μας, θέλει το θάνατό μας. Είναι ο πειράζων όλους μας. Είναι ο κατηγορών τους Αγίους ημέρα και νύχτα. Είναι ο πλανών την οικουμένη όλη. Όλα αυτά είναι εναντίον μου, εναντίον μας, εναντίον σου. Δεν πρέπει να αγνοούμε τα διανοήματα του εχθρού. Ποιος θα σε φυλάξει από τα διανοήματα του εχθρού? Ο Πατέρας ο ουράνιος. Κύριε, τον βλέπεις έτοιμος να με πειράξει? Μη με φέρεις σε πειρασμό. Διώχ τον από εκεί, φέρε με εμένα εδώ. Και αδελφοί, να ξέρουμε ότι πρέπει, ότι έχουμε διακόψει διπλωματικές σχέσεις από τον διάβολο. Τον πιάνουμε στο στόμα μας. Ξέρεις τι λέει, ακούω. Ξέρεις τι μου κάνει ο διάβολος, έκανε εκείνον? Τίποτα δεν σου κάνει, εσύ κάνεις. Και τον φωνάζεις όταν του λες έτσι. Τίποτα δεν μπορεί να σου κάνει. Ο Χριστός τον ενίκησε, νικημένος. Και εσύ θα τον νικήσεις με την πίστη σου. Τι πιστεύω? Ότι αυτός είναι στα χωράφια του και εγώ είμαι στα χωράφια του Πατέρα μου. Εδώ είναι τα χωράφια του Πατέρα μου, η παρουσία του Θεού. Το σπίτι μου είναι κάστρο του Κυρίου. Το σπίτι μας είναι κάστρο του Θεού. Άγγελοι στρατοπεδεύουν γύρω. Γιατί φοβούμεθα το Θεό? Στο αυτοκίνητό μου είναι άγγελοι Κυρίου. Γι' αυτό όμως προσεύχομαι και λέω, Θεέ μου, μη με φέρεις σε πειρασμό. Σε παρακαλώ. Γιατί μας φέρνει σε πειρασμό ο Θεός? Για να μας εκπαιδεύσει. Για να καταλάβουμε. Δεν είναι πιο ωραία να μας εκπαιδεύει με τη διδαχή του και όχι με την ταλαιπωρία του διαβόλου? Βέβαια, αν χρειαστεί και αυτό θα το κάνει ο Θεός. Αλλά εγώ δεν θέλω να χρειαστεί. Μη με φέρεις σε πειρασμό. Μάθε με το θέλημά σου. Μάθε με το λόγο σου. Και δεν χρειάζεται να τον βάζεις να με εκπαιδεύει, να με ταλαιπωρεί. Εγώ θέλω να είμαι καλό παιδί, παιδί σου. Καλός χριστιανός. Καλός δούλος. Δεν θέλω να είμαι πονηρός, κακός, να τρώγω, να πίνω, να μεθύω και να δέρνω τους συντούλους μου. Εγώ θέλω να είμαι καλός δούλος. Θέλω να μαθαίνω από σένα με το λόγο σου, με την ουθεσία σου, με τη φωνή του Πνεύματός σου του Αγίου. Γι' αυτό μη με φέρεις σε πειρασμό. Πες μου τι να κάνω. Μη με φέρεις σε πειρασμό. Και το σημαντικότερο, όχι το σημαντικότερο και επίσης σημαντικό, ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Ποιον? Εμένα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Μην αφήσεις τον πονηρό να κυριαρχήσει τη ζωή μας. Μπορεί να είμαι θα ελεύθερη από τον πονηρό? Μόνο όταν το ζητάμε από τον Χριστό, γιατί είναι αυτός μόνο μας ελευθερώνει. Να το ξαναπώ αυτό. Ποτέ δεν θα είσαι ελεύθερος από τον πονηρό εάν δεν το ζητήσεις από τον Πατέρα στον ουράνιο να σε ελευθερώνει δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Ποτέ δεν θα είσαι ελεύθερος. Όλο θα σε μπερδεύει. Αυτή είναι η δουλειά του. Όλο θα βάζει παγίδες, όλο θα σε ταλαιπωρεί. Όταν όμως του λες, Θεέ μου, θέλω να είμαι καλό παιδί, να ακούω, μη με φέρεις σε πειρασμό και ελευθέρωσέ με και από τον πονηρό. Και γιατί το λέω αυτό? Με πίστη το λέω. Γιατί? Διότι δική σου είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Ξέρω σε ποιον απευθύνομαι. Σε αυτόν που ανήκει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Τι ωραία προσευχή. Χωρίς λόγια πολλά, χωρίς πολυλογίες. Έτσι λέει, θέλω να προσεύχεστε. Έτσι θέλω να προσεύχεστε. Και όχι ποιματάκι. Το έμαθα το ποιματάκι απ' έξω. Καλό είναι να το μάθουμε και απ' έξω. Είναι και η προσευχή του Κυρίου. Δηλαδή όχι ότι ο Κύριος προσευχήθηκε. Όταν λέμε Κυριακή προσευχή, δεν είναι η προσευχή που ο Κύριος προσευχήθηκε. Είναι που ο Κύριος μας δίδαξε να προσευχόμαστε. Είναι η διδαχή του Κυρίου. Να τη μάθω. Αλλά μην τη λέω παπαγαλία και δεν έχει νόημα. Να τη λέω με νόημα. Και καλύτερα αυτά τα αιτήματα να τα φέρω με δικά μου λόγια στον Πατέρα μου τον ουράνιο, να μ' ακούει και να απαντάει, γιατί σε αυτόν ανήκει και η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.